Ως ναυαρχίδα των πολιτιστικών διαδρομών, χαρακτήρισε τον αρχαιολογικό χώρο της Δοδόνης ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπαίνος, πραγματοποιώντας το πρωί και πριν τη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη επίσκεψη στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Ήπειρο. Ο κ. Μπαίνος και οι συνεργάτες του ενημερώθηκαν για την πορεία των έργων από τον προϊστάμενο της εφορίας αρχαιοτήτων Ιωαννίνων Κωνσταντίνο Σουέρευ, αρχαιολόγους και συντηρητές που εργάζονται ήδη στο μνημείο, ενώ παρόν ήταν και ο Δήμαρχος Δοδόνης Χρήστος Δακαλέτσης, καθώς ο Δήμος έχει στενή συνεργασία για έργα και δράσεις που υλοποιούνται και προγραμματίζονται πάντα σε συνάρτηση με τον αρχαιολογικό χώρο. Ο κ. Μπαίνος με δηλώσεις του μίλησε για ένα πρόγραμμα με παγκόσμια καινοτομία αναφορικά με τις πολιτιστικές διαδρομές στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου. Είναι πιλωτικό παγκόσμιο πρόγραμμα. Αρκεί να σας πω ότι πέρυσι μας κάλεσαν το Διάζωμα στην Παγκόσμια Τράπεζα και σε δύο κορυφαία πανεπιστήμια, το George Washington και το Harvard, να παρουσιάσουμε ακριβώς αυτή τη νέα φιλοσοφία τη σύνδεση των μνημείων με την πραγματική ζωή και την πραγματική οικονομία. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν στην αυαρχίδα των μνημείων των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου και συνολικά του προγράμματος πολιτιστικής διαδρομής και θα πρέπει να σας πω ότι εδώ μας βάζουν τα γυαλιά οι φορείς, ξεκινώντας από τους αρχαιολόγους μας, την περιφέρεια, το σπουδαίο περιφερειάρχη σας και τους αντιπεριφερειάρχες, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία που έχει αγαπήσει τόσο πολύ αυτό το πρόγραμμα. Τι θα μας δώσει αυτό το πρόγραμμα? Θα μας δώσει τη δυνατότητα να σμίξουν δύο μεγάλοι πολιτισμοί. Ο πολιτισμός του αρχαίου κόσμου, αλλά και τα μνημεία της φύσης, αλλά και ο πολιτισμός της σύγχρονης ζωής και κυρίως του φαινομένου της αγροδιατροφής. Αυτό πιστέψτε με είναι καινοτομικό παγκοσμίως, ξετυλίγεται σιγά σιγά και σήμερα εδώ η επίσκεψη που μου δίνει μεγάλη χαρά μας βρίσκει σε μια στιγμή οργασμικής προετοιμασίας της δεύτερης φάσης αυτού του σημαντικού μνημείου. Τα έργα που εκτελούνται σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο και όσα προγραμματίζονται για το προσεχές διάστημα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ παρουσίασαν ο προϊστάμενος εφορίας αρχαιοτήτων Κωνσταντίνος Σουέρευ και η αρχαιολόγος Παρασκευή Γιούνη. Στόχος είναι την ερχόμενη άνοιξη να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τα έργα αναστήλωση του αρχαιολογικού χώρου, ενώ στην παρούσα φάση ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις όπως ο βιολογικός καθαρισμός και η συμπλήρωση της αντιπυρικής προστασίας, ενώ γίνονται εργασίες συντήρησης στη Δυτική Στοά και στις βαθμίδες των κερκίδων του θεάτρου. Με τα εφόδια της πρώτης φάσης, της μεγάλης αυτής δυνατότητας που δόθηκε στα προηγούμενα χρόνια, η εμπειρία, η επιστημοσύνη, η τεχνογνωσία αυτή τη στιγμή γίνονται τα εργαλεία για να μπορέσει γρηγορότερα να λειτουργήσει αυτό το έργο το οποίο είναι στο νέο ΕΣΠΑ. Η ιδέα, η οποία ξεκίνησε από το Διάζωμα και έχει απλωθεί πλέον μέσω του ΕΣΠΑ σε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα ανά την Ήπειρο, προβλέπει και προορίζει για τη Δοδόνη έργα του αρχαιολογικού χώρου, κάποια από τα οποία ήδη έχουν συντελεστεί. Για παράδειγμα, έχει ολοκληρωθεί ο βιολογικός καθαρισμός, που είναι ένα υποστηρικτικό έργο σημαντικό. Έχει προωθηθεί η διαδικασία του πάρκινγκ, να γίνει ένα ακόμη τμήμα να ανοιχτεί ως πάρκινγκ. Και επίσης έχει ξεκινήσει και η διαδικασία για την καλύτερη αντιπυρική προστασία του χώρου. Αυτά είναι πολύ βασικά πράγματα τα οποία έχει ανάγκη ο χώρος. Παράλληλα, τρέχουν οι διαδικασίες τριών διεθνών διαγωνισμών ώστε να γίνει εφικτό και τα υλικά που χρειάζονται να βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των εργαζομένων εδώ και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις αφενός και αφετέρου να ευοδοθεί τελικά το θέμα των γερανών και της γερανογέφυρας ώστε και με τις μηχανικές αυτές εφαρμογές να μπορέσει να κυλήσει το έργο των εδράνων και της συνέχειας των εργασιών σε ό,τι αφορά τα έδρανα των σημείων που έχουν επιλεγεί στη μελέτη, δηλαδή των τριών 7, 8, 9 κερκίδων κοντά στην σκάλα που είναι και αποστατικής πλευράς δύσκολο έργο και επίσης τα κεντρικά κομμάτια του άνω διαζώματος και επιλεκτικά όλα αυτά που χρήζουν συντήρησης και στο άνω διάζωμα. Απασχολούνται ήδη 18 άτομα τα οποία έχουν προσληφθεί για το έργο ταυτόχρονα με το προσωπικό της εφορίας που εργάζεται ως ομάδα επίβλεψης για το έργο. Πραγματοποιούνται ήδη εργασίες συντήρησης στην ΣΤΟΑ, στον πίσω τοίχο της ΣΤΟΑ, της Δυτικής ΣΤΟΑ, στο αρχαιολογικό
αρχαιολογικού χώρου, καθώς επίσης συντηρούνται και τμήματα από τις βαθμίδες, από τις, των κερκίδων του θέατρου. Έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής προς έγκριση στην διαχειριστική υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου τρεις διεθνείς διαγωνισμοί. Ο διαγωνισμός της προμήθειας των αναλωσίμων που χρειάζονται για την αποκατάσταση και συντήρηση του θέατρου, ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση, για τη μελέτη και την εγκατάσταση γερανογέφυρας και την αγορά ενός περονοφόρου οχήματος, καθώς επίσης και ο διαγωνισμός για την ενοικίαση δύο γερανών, οι οποίοι θα εργάζονται συνδυαστικά με τη γερανογέφυρα. Θα πρέπει να πούμε ότι ήδη ο διαγωνισμός για τους γερανούς έχει βγει μία φορά άγωνος, υποβάλλεται πάλι και ελπίζουμε αυτή τη φορά ότι θα έχουμε κάποια ανταπόκριση για να προχωρήσουμε το έργο. Ταυτόχρονα υλοποιούνται από το προσωπικό της που απασχολείται στο έργο οι απαραίτητες μελέτες για να προχωρήσουμε, για να υποβληθούν προς έγκριση στις διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Δοδόνης Χρήστος Δακαλέτσης ευχαρίστησε τον Σταύρο Μπένο για την συνεργασία, σημειώνοντας ότι το διάζωμα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των 5 αρχαιολογικών χώρων της Ηπείρου, ενώ επανέφερε το πάγιο αίτημα του Δήμου για τη λειτουργία αρχαιολογικού μουσείου στη Δοδόνη. Ο εμπνευστής της πολιτιστικής διαδρομής που με πυρετώδεις διαδικασίες υλοποιείται. Ταυτόχρονα μας τονώνει και το αίσθημα τόσο ημών που διοικούμε τον Δήμο, όσο και τον πιστεύω και της τοπικής κοινωνίας, μας τονώνει το αίσθημα ότι η Δοδόνη δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ. Το αντίθετο, βρίσκεται σε μια διαδικασία αναστήλωσης και ταυτόχρονα αξιοποίησης και εμείς περισσότερο από κάθε άλλη φορά νιώθουμε και το αίσθημα της ευθύνης να συνδράμουμε σε αυτό, να βοηθήσουμε παράλληλα και το κάνουμε εκπονώντας μελέτες τόσο για τον εξορροϊσμό των εισόδων των δύο τοπικών κοινοτήτων της του Μαντίου και της Δοδόνης, υλοποιώντας σιγά σιγά, γιατί ήδη πρέπει να πω ότι εντάχθηκε στο πρόγραμμα, το διακρατικό πρόγραμμα Ελλάδα-Αλβανία, η υλοποίηση Μουσείου Εικονικής Πραγματικότητας. Παράλληλα, προσπαθώντας να αναδείξουμε και να αξιοποιήσουμε τη Δοδόνη, έχουμε θεσμοθετήθηση, όπως γνωρίζετε, από πέρσι και υλοποιήσαμε το πρώτο φεστιβάλ Δοδόνης και προετοιμαζόμαστε για το δεύτερο φεστιβάλ το επόμενο καλοκαίρι. Και βέβαια, κάθε φορά δεν ξεχνούμε ότι πάγιο αίτημα της περιοχής, και το επικαιροποιούμε με κάθε ευκαιρία, είναι η δημιουργία μουσείου, αρχαιολογικού μουσείου στη Δοδόνη, που πιστεύω ότι το αξίζει και θα το πετύχουμε.